Το ερώτημα είναι σως τώρα αυτές τις μέρες. Στο Σλανδίδιο θα πάτε? Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω όχι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το βέβαια γιατί? Το βέβαια γιατί ούτως ή άλλως νομίζω ότι οι σοβαροί πολιτικοί, και λέω από όλους τους χώρους, έχουν δηλώσει ήδη ότι δεν πρόκειται να πάνε σε αυτό το συλλαλητήριο. Οι πολίτες που πάνε κακώς πάνε δηλαδή? Κοιτάξτε, οι πολίτες είναι πολλές κατηγορίες. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να πάνε, να πω και κάτι, εγώ το σκέφτομαι αυτές τις μέρες. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση, το έχω και ως εμπειρία, η συμμετοχή σε μαζικές συγκεντρώσεις, νιώθεις ότι είσαι με πολύ κόσμο, έχεις ένα αίτημα και το προβάλλεις. Γενικώς είναι υγιής διαδικασία και... Άλλωστε στο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζετε, ναι, αυτό, γιατί δεν αυτό το είπα. Το είπα, το είπα και είπα, πραγματικά ναι, πιστεύω ότι με κεντρικά συνθήματα σοβαρά βοηθιέται και η κυβέρνηση και στη διαπραγμάτευσή της. Αλλά μια κοινωνία παραμένει ζωντανή με τη συμμετοχή των ανθρώπων σε μαζικές εκδηλώσεις. Αλλά ναι, πάντα όταν πάμε σε ένα συλλαλητήριο, σε μια συγκέντρωση, σε μια οποιαδήποτε εκδήλωση, κοιτάμε ποιος καλεί. Ποιος διοργανώνει, ποιος δίνει επομένως την πολιτική κατεύθυνση, και ακούω από χθες ακομμάτιστο, δεν μιλάω για κόμμα, μιλάω για πολιτική κατεύθυνση. Για στόχο, τι πάμε να πετύχουμε, και κυρίως το αυθόρμητο που έχει και αυτό τη χάρη του, έτσι, γιατί εδώ εγώ θεωρώ ότι πολλοί κόσμος πάει αυθόρμητα. Με όλη τη λογική που σας λέω. Εδώ λοιπόν εγώ έψαξα, νομίζω ότι είναι, όλοι το ξέρουμε αυτό, ποιες είναι αυτές οι μακεδονικές οργανώσεις, ποια είναι η κυρία Μπιτάκου, ποιος είναι ο κύριος Στάδε κτλ. Δεν είναι τα πρόσωπα που είναι φερέγγια, που μπορούμε να πούμε ότι με μια σοβαρότητα, υπευθυνότητα για τα εθνικά θέματα, έτσι, με μια ιστορική αναδρομή, διότι ξέρετε, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική, γιατί είναι πολιτικό θέμα το εθνικό και πολιτικό, ανιστορήτως και αυθορμητός. Γι' αυτό μιλάει για τους πολιτικούς εκπροσώπους και όχι τόσο για τον κόσμο. Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά αυτοί που κάλεσαν έχουν καλέσει και τον κύριο Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος κύριος Μίκης Θοδωράκης είναι ο βασικός ομιλητής, κυρία Πέρκα. Και υπενθυμίζω ότι τον κύριο Μίκη Θοδωράκη ήταν τον πρώτο άνθρωπο που συνάντησε ο κύριος Τσίπρας μόλις βγήκε πρωθυπουργός. Τον Μίκη Θοδωράκη λοιπόν τον έχουμε αγαπήσει για τη δουλειά του, για τα τραγούδια του, για την πορεία του, και πολλές φορές μας έχει πληγώσει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σας πληγώνει? Σας πληγώνει. Σας πληγώνει να σας πω γιατί. Για ποιο λόγο? Σήμερα εδώ που βρισκόμαστε με αυτό το εθνικό θέμα, να πούμε λίγο, να κάνουμε και μια αναδρομή, που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι η εθνική γραμμή υπάρχει και έχει επιβεβαιωθεί και από το Βουκουρέστι το 2008, και από υπουργικά συμβουλία και από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Αυτό νομίζω ο κ. Φωτήρας θα το επιβεβαιώσει. Και σήμερα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν διατελέσει Υπουργείο Εξωτερικών το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή ένα βασικό. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά όσοι έχουμε ταξιδέψει και έχουμε πάει σε διεθνή φόρα, αλλά και ότι ακούμε ότι στο εξωτερικό σε 130-140 χώρες η γείτονα χώρα ονομάζεται Μακεδονία. Δηλαδή η προσωρινή επίσης ονομασία περιέχει τον όρο Μακεδονία. Άρα τι μάχη θα έπρεπε σήμερα και για ποιο πράγμα αυτή ο κόσμος που με πατριωτικά συναισθήματα κατεβαίνει στο συλλαλητήριο, φαντάζομαι μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, αφαιρώ απ' έξω τους διοργανωτές και τα ακροδεξιά τμήματα, που είναι όμως, θα επανέλθω γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ξέροντας όλα αυτά τα στοιχεία, ποιο θα ήταν σήμερα αυτό που θα στήριζε το εθνικό θέμα, το εθνικό συμφέρον, ότι με την αλλαγή της πολιτικής, ενώ τον ΖΑΕΦ, και όσο αντέξει κιόλας σε αυτή τη γραμμή, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε ποιο θέμα? Στον αλυτρωτισμό. Σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν στο Σύνταγμά τους. Δηλαδή να έχει η κυβέρνηση σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών μία στήριξη, διότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας. Τι θα γίνει η μη λύση? Η μη λύση σημαίνει απλά το όνομα Μακεδονία μόνο του σε όλες τις χώρες όπως είναι μέχρι σήμερα. Το μη λύση σημαίνει προσωρινή ονομασία που περιέχει τον όρο Μακεδονία. Και καμία κουβέντα για τον αλυτρωτισμό, που είναι το σοβαρό, για αλλαγή συντάγματος, για τους χάρτες που κυκλοφορούν. Αυτό ο κόσμος θέλω λίγο πριν πάει στο συλλαλητήριο. Αν λοιπόν το σκεφτεί, και αν το συλλαλητήριο αντί να έχει σύνθημα το όνομα και όλα αυτά τα άλλα τα παράδεκτα που ακούμε, είχε ότι εδώ εμείς θέλουμε να είμαστε εθνικά περήφανοι, να έχουμε τη χώρα μας αναβαθμισμένη στην εξωτερική πολιτική, να έχουμε καλή γειτονία με όρους και απαράβατο των συνθηκών και των συνόρων, θα πήγαινα κι εγώ. Ναι, όμως, υπάρχει, θέλω συγκεκριμένα για το Θεοδωράκη, γιατί λέτε σας πληγώνει ο Θεοδωράκης που πάει στο συλλαλητήριο να μιλήσει, αλλά επειδή είναι με τους άλλους.
Όχι. Και δεν όχι, είναι αυτή τη στιγμή Τζίπρα. Γιατί παραλαμβάνω, είναι ο πρώτο άνθρωπο που συνάντησε. Όχι, εκτιμούμε πολλού ανθρώπου που δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μα πολιτικά. Πάρα πολλού και από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Μα πληγώνει γιατί εγώ περίμενα αυτό ο άνθρωπο, γιατί έχει ένα βάρο. Να έχει εξετάσει όλα αυτά που έχω θέσει ως ερωτήματα για τον απλό κόσμο. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρει ο κύριος Θοδωράκης ότι έχουμε την ενδιάμεση συμφωνία, όλα αυτά που είπα, το όνομα, την προσωρινή. Τι σημαίνει για τη χώρα μας, για το εθνικό συμφέρον, η μη λύση και η διαιώνιση αυτής της κατάστασης και να βγει με μια βροντερή φωνή, πατριωτική, γιατί είναι πατριώτης, όπως είμαστε όλοι όμως και δεν το χαρίζουμε σε κανέναν, και να πει σήμερα η χώρα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να τελειώσει με τους γείτονες, να έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή, γιατί είναι η πιο σταθερή. Φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό περιμέναμε. Κύριε Θοδωράκης, τα γνωρίζει όμως αυτά που είπατε. Ναι, γι' αυτό με πληγώνει. Γι' αυτό με πληγώνει. Γιατί δεν είναι ο πολίτης που πάει στο συλλεκτήριο, αλλά του έχει διαφύγει όλη αυτή η ιστορία. Εγώ όμως να σας πω κάτι. Από ανθρώπους του επίπεδου του Μίκη Θοδωράκη ή άλλων πολιτικών που δηλώνουν ότι θέλω πραγματικά μία ειλικρινή στάση να μου πούνε ότι όλα αυτά, αυτά που ανέφερα, τα 2-3 και υπάρχουν και άλλα 10, πώς τοποθετούνται. Όχι, αφού τα ξέρουμε και αφού είναι έτσι, τι προτείνουν δηλαδή, να μείνει ΕΣΑΗ και να μην κερδίσουμε τα θέματα του αλληλεκτροτισμού και του συντάγματος. Είναι και αλλιώς και θα σας αμέσως μετά τον κύριο Πραγματές. Κυρία Πέρκα, πριν να απαντήσετε, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Σε αυτά που είπατε για τον Μίκη Θοδωράκη, για την διάμεση συμφωνία, για το έχουν αναγνωριστεί τα Σκόπια. Απέναντι στον κύριο Καμένο που είναι συγκυβερνήτης και έχει ακριβώς την άποψη των ανθρώπων πάνω στο συλλαλητήριο. Τι έχετε να πείτε? Πολλά κύριος Φωτήρης και δεν ξέρω αν θα προλάβω να τοποθετήσω σε όλα. Σε αυτό που με ρωτάτε λοιπόν, επαναλαμβάνω το ίδιο. Ο κύριος Καμένος έχει πει ότι εμπιστεύεται τον κύριο Κουζιά και τον Πρωθυπουργό. Είναι να δηλώσουμε άλλο κόμμα, είναι διαφορετικό κόμμα. Δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα όπως έχει το πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, που το ένα στέλεχος συμμετέχει με το σύνθημα. Μία κυβέρνηση είναι όμως. Ακούστε. Μία κυβέρνηση είναι η οποία. Βλέπω, συγγνώμη κύριε Πέρκα, γιατί βλέπω τώρα στο φόντο σας εκεί στη ζωντανή εικόνα που έχουμε. Γίνεται κάτι στο Σύνταγμα, παιδιά. Ναι. Για φέρτε. Γιώργο, σας παρακαλώ. Κάτι. Βγάλτε και το αυτό. Κάτι γίνεται εκεί μπροστά. Υπάρχει συγκέντρωση. Σημαία. Κάτι υπάρχει, να το δούμε, παιδιά, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Πέρκα, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, συνεχίστε. Και συνεχίζω για να απαντήσω λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Φωτήλας. Την ιστορία όλη με το όνομα, που γι' αυτό γίνεται το συλλαλητήριο, έτσι, αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα, δεν την έφερε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση από την αρχή και πολύ καθαρά, ακούσαμε τον κύριο Κοντζιά, βάζει τα υπόλοιπα θέματα. Γιατί? Γιατί όπως προείπα, θεωρείται δεδομένη η εθνική γραμμή ότι θα υπάρχει σύνθετη ονόμασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Τελεία. Το ότι ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία, ανεύθυνη πολιτική, τη θεωρώ αυτό, αρχίζει αφενός να μην παίρνει επίσημη θέση. Το ένα στέλεχος να επιβεβαιώνει ότι ναι, η κυρία Μπακογιάννη, ναι, βεβαίως υπάρχει αυτή η εθνική γραμμή. Ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει. Ο κύριος Γεωργιάδης να λέει άλλα. Από εκεί δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα και αυτό το παράθυρο για να παίξουν όλα αυτά που λένε. Βεβαίως και ξαναλέω. Όμως είναι άλλο θέμα και η κυβέρνηση δίνει αλλού. Γιατί? Ξεκινάμε από μια εθνική γραμμή, όπως επιβεβαιώθηκε και από την ενδιάμεση συμφωνία, τα υπουργικά κτλ. Και πάμε παραπέρα. Ποιο είναι το παραπέρα? Είναι το Σύνταγμα, είναι οι αλληλεκτροτισμοί, είναι οι χάρτες, είναι οι μεγαλοδιατεσμοί. Άρα θα μπορούσατε να το λύσετε χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται. Όχι. Η διπλωματία λοιπόν ξεκίνησε μια προεργασία πρόσφατα, δεν έχει καιρό, με την εθνική γραμμή. Τώρα, επειδή είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που είπε στο τέλος ο κ. Φωτήλας, είπε ο κ. Νίμιτς, είπε ο κ. Ζαϊπ για έθνος κτλ. Το αν σε αυτή τη διαπραγμάτευση η γείτονα δεν ανταποκριθεί όπως θα όφιλε, και θα πούμε για τα χέρια που τρίβουν, δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι και ευθύνη και όλων αυτών που γίνεται. Πρέπει συγκροτημένα τη αυτοξιωματική αντιπολίτευση. Για την κυβέρνηση μίλησε ο κύριος Νίμιτς. Όχι, να σας πω το εξής. Να σας πω το εξής. Γιατί είπατε πριν, τρίβουν τα χέρια τους οι Σκοπιανοί. Μακάρι να τα τρίβουν. Ξέρετε τι σημαίνει τρίβουν τα χέρια τους? Ότι δέχονται σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, ότι δεν θα έχουμε στα άρθρα του συντάγματος. Αυτά καταλάβατε από τις δηλώσεις του κύριου Δημητρόφου εσείς? Όχι, όχι. Σε εσάς απαντώ, γιατί λέτε τρίβουν τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους. Θέλουμε λοιπόν με τους γείτονες, και να γίνει καθαρό, πολύ καλές σχέσεις. Και ειδικά όταν εμείς είμαστε η πιο σταθερή και η πιο ισχυρή χώρα. Το συζητάμε αυτό. Μισό λεπτό. Θέλω να πάω απάντηση στο ερώτημα που σας έχω θέσει. Το ερώτημα που σας έχω θέσει είναι ότι καλά κάνετε και λέτε ότι θέλετε για την αντιπολίτευση. Καλά κάνετε και λέτε ότι θέλετε για τον Μίκη Θοδωράκη. Στον κύριο Καμένο τα έχετε πει όλα αυτά. Γιατί ο κύριος Καμένος έχει την άποψη των ανθρώπων που πάνε στο συλλαλητήριο. Ναι.
Είναι γνωστό αυτό, έχει τοποθετηθεί, είναι ένα άλλο κόμμα με τον αρχηγό του. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει. Διότι, πώς είναι γνωστό, γιατί διότι, το λέτε. Το έχει τοποθετηθεί. Δεν είναι σαν τον κύριο Μητσοτάκη που δεν λέει. Δεν ξέρουμε ακόμα τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν κυβερνάει. Είναι κρίσιμη η στάση του κυρίου Καμένου. Είναι κρίσιμη και η στάση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Καμένος εμένα μου αρκεί όταν δηλώνει έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν πρόκειται να δημιουργήσω πρόβλημα στην και κυβέρνηση. Και όταν διαφωνεί με τον Υπουργό, αν έρθει μια ονομασία που θα περιέχει το όνομα Μακεδονία. Η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν, που έχει θεσμικό ρόλο, μην το προσπερνάμε έτσι. Αν λοιπόν δεν ξεκαθαρίσει τη θέση της, δηλαδή θα ήμασταν σε πολύ διαφορετικό τοπίο, αν όλα τα κόμματα, βέβαια ευτυχώς η πλειοψηφία της Βουλής συμφωνεί με αυτή τη θέση που λέω ότι είναι εθνική γραμμή, ήταν συντεταγμένη και με δυνατή φωνή. Και αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί είναι εθνικό θέμα. Κυρία και Πέρκα, λέμε πάμε έτσι. Δεν θα αφήναμε αυτά τα παράθυρα στην ακροδεξιά που κοινή, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Δεν έχετε κοινή γραμμή στην κυβέρνηση και ζητάτε γραμμή από την αντιπολίτευση. Η διαπραγμάτευση αυτό δεν σας ξεκίνησε και συνεχίζεται. Μπορείτε να λέτε ξέρετε γιατί, πότε μπορείτε να με ρωτήσετε μου λέτε γι' αυτό. Ο κύριος Καμένος και τα στελέχη των ΑΝΕΛ είναι με τους ανθρώπους πάνω στο συλλαλητήριο. Και θα είναι και τα στελέχη των ΑΝΕΛ θα είναι εκεί. Η οικογένεια του κυρίου Καμένου, όπως είπε ο ίδιος ο υπουργός και ο πρόεδρος του ΝΑΝΕΛ, θα του ζητήσει να είναι εκεί. Και πολλοί κόσμοι θα είναι εκεί. Αυτό και λέτε ότι δεν τρέχει εγώ, τίποτα λοιπόν, για εσάς. Λέω το εξής. Μακάρι και σε αυτό το θέμα να είχαμε την ίδια γραμμή. Είναι ένα διαφορετικό κόμμα, προσεγγίζει αλλιώς το θέμα. Το πρόβλημα και η ερώτηση αυτή που θα έπρεπε να τεθεί θα ήταν όταν η διαπραγμάτευση θα είναι στο τέλος της και έρθει στη Βουλή. Τι θα κάνει ο Καμένος, και έχουν συμφωνήσει και εκεί είναι ένα πρόβλημα. Έχει διαβεβαιώσει ότι αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα απαντήσω για τον κύριο Καμένο. Κυρία Πέρκα, εμένα μου αρκεί. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κόμμα να... και έχουν μια άλλη άποψη και είναι σεβαστό. Η Νέα Δημοκρατία που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει μια άλλη θέση και δεν είναι ένα κόμμα που μπορεί να εκδικεί τις θέσεις. Δεν έχω... Βεβαίως. Λοιπόν... Αλλά να μας πει τη θέση πρώτον. Ποια είναι η θέση. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη θέση της εθνικής γραμμής, όπως την προανέφερα, με σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό κτλ. Και τα λυτρωτικά όλα. Θα μας την πει τη θέση. Διότι, όχι, ο κύριος Φωτήλας, όπως το αντιλαμβάνομαι, διότι άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη που ήταν εξαιρετική σε αυτό το σημείο. Σήμερα μπορεί να απαντήσει αλλιώς. Εγώ όμως μιλάω επισήμως, ο κύριος Μητσοτάκης θα βγει επισήμως να πει ότι δεν αλλάζει, γιατί έχει δικαίωμα να αλλάξει και θέση ένα κόμμα, έτσι, το δίνω το δικαίωμα αυτό. Όπως εσείς, άρα να βγει, εμείς δεν έχουμε αλλάξει θέση από ποτέ. Από το 2008 δεν έχετε αλλάξει θέση. Εσείς δεν διαδηλώνατε στο Βουκουρέστι για το όνομα Μακεδονίας και το... Διαχρονικά κύριε Φωτήλα, ο συνασπισμός ως αριστερά πάντα. Λέγαμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Έχετε το 2008 ευκαιρία, το ψήφισμα. Χάθηκε δεν ξέρω ευκαιρία αν το αποφάσισε εσύ γιατί για να ολοκληρώσουμε. Χάθηκε, να αλλά λέω για να μην κάνουμε τα κουβέντα, γιατί εγώ ούτως ή άλλως λέω ότι αν η Νέα Δημοκρατία σήμερα άλλαξε όνομα, θα κάνω την κριτική μου γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά να βγει να το πει. Δεν έχουμε την εσπίσιμη θέση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Φωτήλα. Και άλλα στελέχη παίζουν με τον κόσμο και μαζεύουν ψηφαλάκια, θα το πω καθαρά. Άλλα στελέχη με άλλη αξιοπρέπεια βγαίνουν και λένε δεν θα πάω στο συλλαλητήριο. Αλλά ο αρχηγός του κόμματος, που αύριο μεθαύριο φιλοδοξεί να είναι πρωθυπουργός, δεν έχει βγει να πει καθαρά αν διαφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη, αν διαφωνεί με την κυρία Μπακογιάννη, αν είναι με τον κύριο Σαμαρά. Τα κυβερνητικά στελέχη των ΑΝΕΛ που θα πάνε μαζεύουν ψηφαλάκια. Με συγχωρείτε. Τα κυβερνητικά στελέχη των ΑΝΕΛ μαζεύουν ψηφαλάκια. Δεν απάντησα. Ναι, δεν απάντησα. Όλοι που είπατε. Όσοι πάνε εκεί. Εσείς ως δημοσιογράφοι δεν θέλετε μια απάντηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλους θέλουμε μια απάντηση και κυρίως θέλουμε ενημέρωση από την κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορεί να είναι αξιοπρεπή τα στελέχη που δεν θα πάνε. Κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου και το είπα από την αρχή. Κύριε, δεν έχουμε δεν μιλάω για τον κόσμο, μιλάω για τα πολιτικά στελέχη που ξέρουν. Λοιπόν, ο κόσμος που πάει μπορεί να παίρνει με τα αγνότερα αισθήματα, εξήγησα και όλη την ψυχολογία και συμφωνώ. Αλλά τα πολιτικά στελέχη και οι βουλευτές που πάνε δεν είναι τόσο αθώο. Και τον ΑΝΕΛ. Όταν έχουν επίσημη θέση ότι είμαστε γιατί με τη σύνθεση. Και τον ΑΝΕΛ. Όχι, να σας πω γιατί. Τον ΑΝΕΛ έχουν μια καθαρή θέση και λένε διαφωνούμε. Έχουμε άλλη γραμμή. Με την η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κλείσουμε, δεν μας έχει πει ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη σύνθετη ονομασία. Συμφωνούμε με τη σύνθετη ονομασία, αλλά πάμε σε ψηφιακή. Η κυρία Πέρκα.